Η Πολωνία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να διπλασιάσει το μέγεθο του στρατού της σε 300.000 άνδρε. Αριθμό που θα τον καθιστούσε τον μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ ανησυχεί όλο ένα και περισσότερο για αποσταθεροποιητικέ απειλέ από τη Λευκορωσία, καθώ και εν μέσω νέων εικασιών των δυτικών μέσων ενημέρωση για ρωσική στρατιωτική συγκέντρωση κοντά στην Ουκρανία. Ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση Καζίνσκι είπε ότι το προτινόμενο νομοσχέδιο για την άμυνα στοχεύει να ενισχύσει ριζικά τι αναπλέ δυνάμει του έθνους. Αν θέλουμε να αποφύγουμε το χειρότερο, δηλαδή τον πόλεμο, πρέπει να ενεργήσουμε σύμφωνα με τον παλιό κανόνα. Αν θέλετε ειρήνη, προετοιμαστείτε για πόλεμο, είπε σε συνέντευξη τύπου. Περιέγραψε την επίγουσα ανάγκη τη Πολωνία να διατηρήσει την ικανότητα να αμήνεται αποτελεσματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνη τη, δεδομένου ότι βρίσκεται στο ΝΑΤΟ και στην ανατολική πλευρά τη Ευρώπη. Σύμφωνα με διάφορε πηγέ, μπορεί να υπάρχουν 1 με 5.000 παράνομοι μετανάστες στα σύνορα τη Λευκορωσία με την Πολωνία. Ο Πολωνικό στρατό έχει ήδη δηλώσει πλήρη ετοιμότητα μάχη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα τη χώρα, περισσότεροι από 12.000 Πολωνίοι στρατιώτε βρίσκονται σε υπηρεσία στα σύνορα. Δεν έχουν υπάρξει τόσο σοβαρέ καταστάσει στα Πολωνικά σύνορα από το 1939, δήλωσε ο Πολωνό στρατιωτικό ειδικό Τζέρζι Κάλικη. Επίση, ο αναπληρωτή αρχηγό του Γενικού Επιτελείου τη Λευκορωσίας, Ιγκόρ Κόρολ, είπε ότι οι γειτονικέ χώρε του ΝΑΤΟ τραβούν στρατεύματα στα σύνορα τη Λευκορωσία. Αλήθεια, λέει, ότι δεν θα δραματοποιούσε την κατάσταση. Οι ηγέτε αυτών των χωρών, πιστεύει ο στρατιωτικό, προσπαθούν έτσι να αποσπάσουν την προσοχή του πληθυσμού του από τη βαθύτερη οικονομική και πολιτική κρίση. Η εισρωή μεταναστών στην Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετωνία είχε ω αποτέλεσμα κάθε χώρα να στρατιωτικοποιήσει τα σύνορά τη. Υπήρξε επίση μια πρόσφατη αναταραχή μέσω διπλωματικών διαμαρτυριών, όπου και οι δύο πλευρέ καλούσαν πρεσβευτέ, αν και η Λευκορωσία έχει επισήμω αρνηθεί ότι βρίσκεται πίσω από τα καραβάνια μεταναστών, τα οποία λέγεται ότι αποτελούνται κυρίω από Ιρακινού. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.